από το πουθενά οι Ιταλοί θα ενσωματώσουν τον τουρκικό πύραυλο Sirit στο νέο τους UAV. Έγινε η πρώτη δοκιμή. Το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα Astor, λοιπόν, το οποίο αναπτύχθηκε από την Ιταλική αμυντική εταιρεία Leonardo, θα οπλιστεί με τον πύραυλο Sirit που ανέπτυξε η τουρκική αμυντική εταιρεία Roketsan. Στόχος είναι το drone να ενταχθεί στο οπλοστάσιο της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με σημερινό άρθρο της τουρκικής αμυντικής εταιρείας Savun Masanagesti, οι Ιταλοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενσωματώσουν τον τουρκικό λέιζερ κατευθυνόμενο πύραυλο Sirit στο νέο τους μη επανδρωμένο αερόχημα. Το όπλο ενσωματώθηκε με τον εκτοξευτή του στο Astor της Ιταλικής Leonardo για δοκιμές. Ο συνδυασμός του τουρκικού όπλου μαζί με το ιταλικό drone αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στο οπλοστάσιο της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας, ανέφερε το τουρκικό μέσο. Με αυτά τα οπλισμένα αεροχήματα, οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν να καλύψουν το κενό στις δυνατότητές τους μέχρι να παραδοθούν τα πρώτα κορυφαία μαχητικά drones τύπου MQ-9 Block 5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, η ίδια τουρκική αμυντική σελίδα είχε μεταδώσει στο παρελθόν την είδηση πως η Ιταλική πολεμική αεροπορία σκέφτονταν σοβαρά την απόκτηση τουρκικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων τύπου Bayraktar TB2. Σύμφωνα με τους Τούρκους αρθρογράφους, το τουρκικό drone είναι πολύ ισχυρότερο από το ιταλικό Astor, ωστόσο φαίνεται πως οι Ιταλοί δεν πίστηκαν. Παράλληλα, το μέσο αναφέρει πως το ιταλικό Astor έχει ήδη πραγματοποιήσει κάποιες δοκιμές εκτόξευσης του τουρκικού πύραυλου Sirit στο Μπαγκλαντές. Η πολεμική αεροπορία του Μπαγκλαντές επιχειρεί και αυτή τέτοια ιταλικά μη επανδρωμένα αεροχήματα, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις πως τα drones του οπλοστασίου της είναι οπλισμένα με τους τουρκικούς πυράβλους Sirit. Όσον αφορά τον ίδιο τον τουρκικό πύραυλο Sirit, να σας ενημερώσουμε πως πρόκειται για ένα όπλο laser πλοήγησης που αναπτύχθηκε και παράγεται από την τουρκική εταιρεία Roketsan. Οι Τούρκοι το προωθούν ως μια οικονομική λύση υψηλής ακριβίας, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά ελαφρά θωρακισμένων και μη θωρακισμένων σταθερών ή κινούμενων στόχων από επιθετικά ελικόπτερα. Το μέγιστο βεληνικές του πυράβλου φτάνει τα 8 χιλιόμετρα, ενώ η διάμετρός του σε χιλιοστά είναι 70. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.